Παλεύουμε για την επιβίωσή μας. Η οργανωμένη αντίσταση της αγροτιάς μπορεί μόνο να αντιπαλέψει τις πολιτικές που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια και μας ξεκλειδίζουν και μας διώχνουν από τα χωριά και από τα κομμάτια μας. Και βλέπουμε από την άλλη, βλέπουμε την κυβέρνηση με αυταρχικές μεθόδους, με ξυλοκόπημα των συναδέλφων πάνω στον μπλόκο της Νίκαιας, να απαντούν. Για μας η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Όσο σκληραίνουν αυτοί, θα σκληραίνουμε και εμείς τις τάσεις μας. Προβλήματα πρώτα-πρώτα δεν έχουμε τιμές στο γάλα. Έχουμε φόρους. Έχουμε ακριβές τροφές. Ακριβά φάρμακα. Δεν αντέχουμε άλλο. Δεν έχει λάβει η πολιτεία μέτρα. Θέλει να μας φορολογήσει. Δεν μπορεί να φορολογήσει τον κτηνοτρόφο και τον αγρότη. Δεν μπορεί να φορολογεί τα άγρια κτήματα τα οποία δεν πρέπει να φορολογηθεί το κτήμα, γιατί ο εθνικός πλούτος είναι από τα ζώα και είναι και από τον αγρότη. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν αυτοί υπολογίζουν ότι θα μας βγάλουν το πετσί μπίτι-μπίτι, δεν γίνεται. Εμείς θα μείνουμε εδώ όσο χρειαστεί, αν δεν λάβει η κυβέρνηση τα μέτρα εκείνα που πρέπει να λάβει. Έχουμε κατέβει στον δρόμο. Δεν έχουμε κατέβει ούτε για να περάσουμε την ώρα μας, ούτε για να πούμε ότι δεν περνάμε καλά. Είναι τα προβλήματα βιώσιμα. Είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα προβλήματα του αγρότη τα οποία μεγαλώνουν μέρα με την ημέρα. Να ξεκινήσουμε από το πετρέλαιο, από τη ΔΕΗ, από τη. Έχουμε διαβάσει μια σειρά από προβλήματα, είναι τα πανελλαδικά τα ίδια. Ζητάμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι παράλογα. Δεν μπορούμε για ένα κοτέτσι να πληρώσουμε φόρο, ούτε για ένα αγροτεμάχιο που το καλλιεργούμε να το πληρώσουμε. Και με τι στοιχεία, πώς θα φορολογηθούμε για αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Εδώ ίσα τα βγάζουμε πέρα. Οι οικογένειες μένουν σχεδόν υπολειτουργούν, να το πούμε και έτσι, από θέμα χρημάτων. Άμα αρχίσουν νέες φορολογίες, νέα μέτρα και αυτά που έχουν βγάλει, στο τέλος πρέπει να τα πουλήσουμε ή να σηκωθούμε να φύγουμε. Ωραία. Δηλαδή τι θα κάνουμε, μια μετανάστευση πάλι. Ζητάμε δίκαια πράγματα. Δεν νομίζω ότι ζητάμε κάτι παράλογο. Το μόνο που θα ήθελα να ζητήσω δημοσίως είναι ένα μεγάλο συγγνώμη από τους οδηγούς. Κάναμε ένα συμβολικό κλείσιμο στον δρόμο για 10 λεπτά. Θα ξαναεπαναληφθεί κάποια στιγμή. Ζητάμε την κατανόησή τους και τη συμπαράστασή τους, όπως όλοι οι Έλληνες που βράζουμε στο ίδιο καζάνι, να το πούμε έτσι. Κάποιοι φορείς σας έχουν συμπαρασταθεί? Ναι, μας έχει συμπαρασταθεί ο Δήμος της Τρίπολης. Έχουμε από πληροφορίες ότι από το κτηνοτροφικό συνεταιρισμό Βόρειας Λακωνίας θα έρθουν και αυτοί εδώ. Σιγά σιγά το κύμα θα μεγαλώσει. Είναι η αρχή. Ενδέχεται, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας, να κάνετε κινητοποίηση και να κλείσετε πέρα από τον δρόμο. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να κλείσουμε κανένα δρόμο. Είμαστε διατεθειμένοι να μπορέσουμε να φωνάξουμε, να μας ακούσουν. Εμείς δεν πουλάμε την Ελλάδα. Εμείς αγωνιζόμαστε για τον τόπο μας, για αυτά που βρήκαμε και για αυτά που έχουμε μοχθήσει για να τα αποκτήσουμε. Στηρίζω τα δικαιώματα, τον αγώνα και την πάλη των αγροτών. Η αγροτιά είναι οικονομία, η αγροτιά είναι κοινωνία. Δεν διαπραγματευόμαστε και δεν μπαζαρεύουμε την πραγμάτια και το βιός αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι προσφέρουν τα προϊόντα τους, τα υγιεινά προϊόντα σε εμάς τους πολίτες. Δεν μπορεί το πετρέλαιο στο τζιπ, στο κολονάκι, να είναι το ίδιο, ίδια τιμή με το πετρέλαιο στο τρακτέρ του αγρότη που οργώνει τα χωράφια. Είμαστε υπέρ των αγροτών και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους. Ήρθα και εγώ εδώ με σειρά μου να συμπαρασταθώ στο δίκαιο αγώνα των αγροτών για τη μεγάλη αδικία που δέχονται από τις πουλημένες κυβερνήσεις τις δικές μας. Από τους προδότες πολιτικούς, όπως το επάγγελμα το δικό μας βάλετε, το ίδιο βάλλονται και αυτοί. Εάν ο αγρότης πάψει να υπάρχει, αυτομάτως θα πάψουμε να υπάρχουμε και εμείς. Δυστυχώς έχουμε πέσει σε ένα φαύλο κύκλο υποσχέσεων, θεμάτων και πουλήματος όλων των κλάδων. Αυτή τη στιγμή καλώ όλους τους κλάδους, αγρότες, αυτοκινηστές, δημόσιοι υπάλληλους, ταξιζίδες, τα ταξί που είναι, τα λεωφορεία, όλοι να κατέβουν στον δρόμο. Υπάλληλοι, οι πάντες να κατέβουν στον δρόμο, να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή τη λέλαπα των πουλημένων πολιτικών. Αυτοί οι προδότες μας προδώσαν κατ' επανάληψη και έχουν πουλήσει την πατρίδα μας. Τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα είναι πολλά και οξυμένα. Οξύνονται με την ενιαία αντιμετώπιση που επιχειρείται, όπως και σε όλους τους ιδιοκτήτες γης και κατοικιών
και κτισμάτων. Χθες το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε μια απόφαση να στηρίξει τον αγώνα των αγροτών, ώστε να μπορέσουν να μείνουν στην γη τους και η παραγωγική δραστηριότητα που έχουν να τους αποφέρει ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Και στα πλαίσια αυτής της απόφασης και της γενικότερης συμπαράστασης του Δήμου Τρίπολης στον αγροτικό τομέα, είμαστε εδώ ώστε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Αντιμετωπίζουν και προβλήματα τους οποίους στηρίξετε με κάποια χαρτιά που δεν είναι κοινωνικό. Είναι σίγουρο ότι η ελληνική γραφειοκρατία δημιουργεί πολλά προβλήματα. Μπορεί να γίνονται κατά καιρούς νομοθετικές ρυθμίσεις για να απλοποιήσουν τα πράγματα, αλλά δυστυχώς στην πράξη παραμένουν πολύ βλοκά. Ένα θέμα τέθηκε και χθες το βράδυ σχετικά με τον νόμο για την νομοποίηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ο οποίος μονίμως παίρνει παρατάσεις, αλλά δυστυχώς και εκεί δημιουργούνται προβλήματα με την με τα έγγραφα που απαιτούνται για την νομοποίηση, με αποτέλεσμα και εκεί το κόστος να είναι μεγάλο και να καθυστερεί η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Σε αυτή την προσπάθεια των αγροτών να νομοποιήσουν ώστε να μην έχουν προβλήματα με διάφορες υπηρεσίες τις εγκαταστάσεις που έχουν τα ζώα τους, είπαμε ότι ο Δήμος Τρίπολης θα είναι αρρωγός ώστε στον τομέα που έχει τη δυνατότητα να αποποιήσει τις διαδικασίες.